δεν την έκανα δημοσίως. Να μου πει ρε παιδί μου, έχω πρόβλημα. Άλλη και μου το πει. Δεν θέλω να το πω, δεν θέλω. Εγώ τον έχω δείξει γράφηση. Πάρα όμως. Ωραία, εσύ είσαι ειλικρινής. Δεν αρχίζει να είσαι ειλικρινής. Εγώ λέει και να μην τον είχα, δεν με ενδιαφέρει πια. Ναι, αλλά του λέω ότι στην 50 χρονών και να πεθάνει και αυτό τόσο. Τι θα κάνει τόσο να πεθάνει. Αυτό ο καημένο ακόμα είναι ζωντανό. Πόσο άρεσε ο ζωντανό. Γιατί μετά από τέτοια καταπίεση ήρθε το πρώτο κεφαλικό. Προσέξτε τα κεφαλικά όσοι είστε παντρεμένοι και είστε μια ηλικία και πάνω. Προσέξτε τα κεφαλικά που. Πρόσεξε το ρήμα που θα πω. Τα κεφαλικά που προκαλεί το τέρμα. Το τέρμα έψιλο. Πήγα να δω έναν εγκεφαλό πάσχοντα που είχε πάθει εγκεφαλικό στο νοσοκομείο. Ήταν η γυναίκα του δίπλα, η οποία ήταν της Εκκλησίας. Όλο το πρόσφορο είχε πάει 5 φορές στο Ιερουσαλήμα. Είχε κάνει τον περίπτωτο Αγιώρος άλλες 3 φορές. Ήθελε να μπει και μέσα στο Αγιώρος. Αλλά τον άντρα της πήγε στην τέλη μέσα στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Και της λέω τι έγινε, ο πέρας πάτε λέει ξέρω ότι υπάρχει άνθρωπος, μου κάτι έπαθε. Μάλιστα. Εσείς κάποια σχέση. Εγώ λέω πως με ξέρεις, απαγνίες, προσευχές. Μάλιστα. Λέω, πας λίγο έξω, γιατί αυτός ήθελε να πει κάτι. Είχε μείνει ο μισός παράλληλος και ο μισός μιλούσε. Ναι. Και μου λέει, το τι έκανε έξω. Μου λέει, ξαφνικά, γιατί εμείς οι δύο είμαστε ένα. Τώρα δεν πειράζει, δεν είναι το Δήμο. Γιατί είμαι έξω. Γιατί είμαι έξω. Είμαι σίγουρος ότι το αυτοί θα έχει πολύ στην πόρτα. Στο σχολείο θα έχει πολύ σαν άλλο παιδί. Και λέω, πες μου γρήγορα τι θες, γιατί αυτή λίγο έχει να πούνε. Πες τι θες. Και γυρίζει ο Μαριάνος και του μου είπε, αυτοί μου το πράγμα, αυτοί. Το γάμος που χαλάσει, θα τις καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνω.
και πολλά ψυχολογικά στους γάμους, όχι εσείς, γενικά. Γάμο σε έναν πλανήτη που περιφέρεται, κάνουμε το γαλαξία, μακριά. Πολλά ψυχολογικά, πολλά ψυχολογικά. Και εγώ δουλεύω που σε έχω. Ναι, όλοι έχω. Εγώ τουλάχιστον το κατάλαβα και το πατρέφω. Μην πάρω κάτι στο λαιμό. Ο άλλος πατρέφεται και βγαίνει στη φόρα λίγα. Με βρίσκει ένα σχολείο. Καλά, έχω φέρει και τι ήταν αυτά που δεν πήγα να τα πω. Αλλά τώρα λέω άλλα, γιατί βλέπω τα πρόσωπά σα και μου δίνετε. Πε το. Έπρεπε. Λοιπόν, μου λέει ένα, πάρε και λίγο παντρεμένο 10 χρόνια. Δεν φανταζόμουν ότι αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα μου. Πώς έγινε έτσι. Του λέω σου κάτι, και αυτή αυτό είναι για σένα. Πώς βγήκε έτσι το παιδί μου. Σε πήρε αλλιώ, τη βγήκε αλλιώ. Ήσουν υπότη, ξαφνικά έγινες υπόπτης. Ήσουν λιγίδαντος και τώρα θυμώνεις. Τις πήγαινες λουλούδια, τώρα τις λες και δεν σου δίνονται το φωματιά που να παρακρύψει. Πού να βρει δώσεις και μετά τις γυναίκες. Πρόσθε, πολλά ψυχολογικά. Ιδεο, πώς το λέω, ιδεοψυχαναγκασμοί. Ο καθαριότητα. Και μου είπαν, αυτά η γυναίκα μου δεν ήταν και έτσι το πρώτο αυτό. Ήτανε όλα χαμηλούσε. Τη είχε πει μάνα τη, η Ελληνίδα Δευτερά, όσο να το πάρει, προσεκτικάσει, τύπο του κομμαρό, κάνει τα στραβά μου, κάνει τα ψήφια, όταν σου λέει ναι, μην αντιμιλά, να παντρευτείτε. Και είναι αδέρφο. Όταν παντρευτήκανε, ξεδιπλωθήκαν όλα τα χαρίσματα. Οπότε αυτή τα χαρίσει 4 φορέ στο σπίτι. Γάμο. Σπίτι μαυσολείο. Δεν αρχίζει τίποτα. Δεν πέφτουν σίγουρα, δεν πέφτουν πλήχες, φλένεσαι με σύστημα αστροναυτών, εσωτερικός καταρρισμός, ανάσχεσαι από φορές, γιατί αν πληθείς θα ρελωθείς, θα ρίξεις νερά, μετά γίνεται φασαρία για τα νερά, που πατάς, πως δρομάς, πως εκεί, πως το άλλο, και πλένει και το νερό. Φράζει το νερό, απίστευτο πράγμα. Μου λέει ένας άντρας, δεν λέω πως δεν σας ξέρω. Μου λέει, αν σας μάθω να πάρετε. Μου λέει ένας άντρας, πάτε, γύρισα από τη δουλειά. Παντρεμένος είναι αυτό, δεν λέω. Γύρισα από τη δουλειά και βλέπω στα σκουπίδια της γειτονιάς ένα μπουφάν που ήταν σαν το δικό μου το καλό. Και πάω σπίτι μου και διαπιστώνω ότι το μπουφάν το καλό έλεγε από το σπίτι μου. Ήταν στα σκουπίδια. Του λέει, γιατί θα σου πει για αυτό το πράγμα. Λέει, δεν ήταν ελεγχομένο. Δεν τα ξαναπεί το πράγμα. Του πέταξε το πράγμα. Η κοπέλα δεν φταίει όμως. Είχε θέμα. Αυτό αν δεν το δει και δεν το βοηθήσει, τη είπα να πάει στον γιατρό, μου είπε και αυτή όχι. Αυτή θέλει προσευχή και αυτή λέει μόνο την προσευχή θα τα κάνω. Μα δεν τα κάνεις. Τι γάμι είναι αυτή η ευκαιρία, τι στιγμή από την ιδέα. Πάτε σε έναν ιερέα να πείτε τον πόνο σα. Στον ιερέα θα πας. Σε ένα σύγχρονο γάμο επίσης να πας. Σε ένα καλό ψυχολόγο επίσης να πας. Άμα χρειάζεται και να πας. Στο τέλος πας ο δικηγόρος. Ε? Στο τέλος πας ο δικηγόρος. Δεν έχεις τώρα να πας. Δεν έχεις τώρα να πας. Και δεν μιλάς. Παίρνει τα ασφαλιστικά μέτρα ή μιλάτε για το παιδί μια φορά το μήνα κτλ. Με πήρε άλλη τηλέφωνο στην Αθήνα. Έχω το τηλεφωνητή που μαζεύει τα μηνύματα. Και μου λέει πάντως σας ακούω λέει τι είστε υπέροχος. Λέω αρχίζω και το πιστεύω. Αυτό το λες και εσύ, κάτι ξέρεις. Έχουμε κρίσεις πανικού. Δεν συμφωνώ. Και τι κάνεις, ακούω λίγο τις ομιλίες σας. Σου πέρασα, όχι. Και τι προτείνεις, γι' αυτό σας πήρα το τηλέφωνο. Βρήκες το τηλέφωνο σου καταρχήν. Από μια γνωστή. Ποια γνωστή. Ψάχνει το τηλέφωνο που με βρει, να μου βρει. Αλλά τη πίεση. Εκεί που πονάω σε πίσω, εκεί που πονάς, όχι, θα σε βρω όπως θέλω εγώ. Δεν θα μου αλλάξει τη ζωή, εσύ πατέρ, εσύ θα αλλάξεις για μένα, όχι εγώ για σένα. Εκεί δεν συμβούω. Εν πάση περιπτώσει, της λέω, αφού δεν θεραπεύτηκες από τις ομιλίες μου, γιατί δεν πας έναν γιατρό, και τον πάτερ λέει, πιστεύω πολύ στον Θεό. Ωραία. Και πώς θα γίνεις καλά. Λέει, πηγαίνω και στην Παναγιά της στην Τίνο και ανεβαίνω μοναστή πάνω. Έχω πάει και εγώ στην μοναστή μου τώρα, μια φορά πήγα. Το έχετε κάνει και ποτέ. Ξεκλωδίζουν τα γόνατά σου. Έχει φαρμακείο πάνω. Και όταν το δείχνει, λέω: τι χρειάζεται το φαρμακείο. Και όταν πήγα, το είδα.
Γιατί όταν βάζει πάνω, έχει φύγει όλο το κομμάτι του στο γάμο. Όλο έχει συγκρουδίσει. Είχαμε από το λιμάνι, ήμασταν τρεις ιερείς. Ανέβηκαν λιθιέρο, είχαν κάνει μετά από αυτό. Και εγώ τρεπόμουν να πατάω αυτό. Δεν λέω να πείσω. Και βάζω παράσταση στο στόμα τα μάζεψα και περπάτα. Πήγαινε, ανέβαινε πάνω, είχε ματώσει το παντελό, είχε ματώσει το γόνατο, μας βάλανε με τα δίμη και τέτοια και το έχω κάνει και αυτό στο λεπτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν βάζω με τα φάρμακά μου όταν πρέπει. Όχι, ρε πάντε, εγώ θέλω μόνο αυτό και πάω και στον αρχιεφρέα. Ωραία. Θεραπεία είναι στην κρίση. Ακόμα. Κοίταξε να σου πω, εγώ η γνώμη μου είναι για να σώσει τον γάμο σου, να πα ένα μυθικό να δει τι σου φταίει. Κατά πάντα, σα παρακαλώ, αφήστε να του σκεφτώ. Κλείνω την άλλη μέρα, γυρίζω από το σούπερ μάρκετ με μια σακούλα ψώνια, στήσω τηλεφωνητή, αναγνώστε μου. Ήταν η κυρία και έλεγε το μήνυμά τη. Αν όντω είσαι το πατέρα Ανδρέα, ντροπή σα. Είμαι η κυρία μου κερατέ και μου είπατε να πάω στο γιατρό. Ντροπή σα. Χριστιανή Ορθόδοξη. Εγώ είμαι ερετικό με αυτό που είπα και αυτή που δεν πάει στο γιατρό είναι Ορθόδοξη. Και η κρίση του πανικού συνεχίζονται. Και ο άντρα τη στεναχωριέται. Λοιπόν, πώ θα σωθεί ο λαό, πώ η ευτυχία θα σωθεί στο σπίτι, αν το ζευγάρι δουλεύει με την ψυχή του, ο ένα στον εαυτό του και ο άλλο στον εαυτό του. Όχι εγώ να δημιουργώ σε σένα, ούτε εσύ εμένα, τον εαυτό σου. Η γυναίκα να κοιτάξει τον εαυτό τη, να είναι όσο καλύτερη που είναι. Όλα αυτά είναι ερωτήσεις. Πήρα φωτιά ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απαντήσεις όμως. Δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημά σου πάνω, το ξέρεις. Λοιπόν, αν δεν δουλέψεις μέσα σου, δεν θα αλλάξει ο γάμος, έτσι μαγικά, σου το λέω. Θέλει δουλειά. Για να γυρίσει και ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Εντάξει. Ζηλεύουμε εμείς το γάμο, ζηλεύεις επειδή δεν είσαι ασφαλής. Ζηλεύεις επειδή παντρεύτηκες ήδη με δικά σου προσωπικά προβλήματα και μετά η γυναίκα σου σταφάζεται πολύ στην επιφάνεια. Ήδη ξανασφάλει από τη μάνα σου και ό,τι παίρνει από τη μάνα σου, το φοβάσαι ότι θα περάσει από τη γυναίκα σου. Θα ανασφάλει. Τώρα που πήγε το καλοκαίρι, οι παραλίες είναι θέμα των ζευγαριών. Εκεί η ανασφάλεια είναι στο κόκκινο. Που κοιτάς και κοιτάς. Εδώ. Κάτσε εδώ. Πάμε να πάρουμε ένα μερικά σώζα. Μην φύγεις. Και θα με κάνεις. Και μην χαζεύεις. Ας το πιστεύω να χαζεύεις. Αν άμα σε αγαπάει, πού θα πάει. Σε σένα θα γυρίσει. Όχι, δεν γυρίσει. Για να γυρίσει και θα τη φταίει. Γιατί να μην γυρίσει. Και να σου πω κάτι. Φτάνει έτσι, δεν θα πατήσω μέσα. Θα πάρω σπίτι μου, δεν κοιτάω. Θα τα πάρω σπίτι, θα τα μελετήσω και θα τα γράψω στο Facebook. Εντάξει, θα πατήσω στο Facebook ένα-ένα. Τι είχε γράψει αυτή, αυτή ήταν κείμενο, ολόκληρη ιστορία. Είναι κάποιες κυρίες που γράφουν μηνύματα στο Facebook, σαν το κινητό το καημένο, τα οποία είναι, δεν λέω ψέματα, είναι πέντε σελίδες, θέλει ένα τέταρτο να διαβάσω και στο τέλος γράφει. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, τα υπόλοιπα από κοντά. Τι άλλο μπορεί να πει, Μαρία μου, τέσσερις σελίδες έγραψε. Τέσσερις σελίδες. Και εγώ που ξέρετε που ζούσε εκεί, που γεννήθηκα εκεί, που ο παππούς μου ήταν από εκεί, ο άντρας μου, όλη την ιστορία της ζωής της. Και μπορώ να τα καταλάβω από αυτά τι γίνεται. Λοιπόν, φροντίστε τον εαυτό σας. Ακόμα να πω και κάτι πιο πρακτικό. Φροντίστε και τη σωματική σας παρουσία. Μ' αρέσει που ήταν το περιποιημένες. Τράβο το πάντα, κάμερα μου. Και εδώ τι είναι, τι το λες που μου κάνω. Τι ξέρω τι είναι αυτό, σαν ένα έλεγχο να μου πω. Τι έγινες. Γελάει, επειδή έφερα πριν την Αθηνά. Όταν πεις αλήθεια, είναι σαν... Δεν είναι πρόβλημα, τι κάνω πες. Όπως κοροϊδεί, που εμείς είμαστε μαζί σας. Εμείς θα συγκρίσουμε για εσάς. Εμάς θα στείλετε την ώρα μας. Όταν ακούω γυναίκα και μου λέει τα υπόλοιπα από κοντά, κρύβομαι. Ξαναγνωρίζω. Λοιπόν, σωματική εμφάνεια παρουσία. Μου λέει μια γυναίκα, πάτε μου λέει να αγαπήσω τον άντρα. Πώς θα τον αγαπήσω, όταν τον πλησιάζω, παράδειγμα μου λέει, το στόμα μου έχει ένα σφράγγι να πίσω, του έχει χαλάσει, το έχει τρεις μήνες και το φτιάχνει. Έχει στείλει το λόγο. Να το πείσουμε, το πάτε το άντρα του σφράγγι, το πέσει το ψύχο.
Και τη λέω, αφού δεν μπορείτε να πλησιάσεις, μην είναι πιο γενικά. Δεν θα να του λες ο φρομάς. Δεν στο αγάπη κάνε αυτό το δόντι σου που λίγο έχει πρόβλημα, να το φτιάξει αυτός. Ύστερα, η εμφάνισή σου στην οικογένειά σου. Γυρίζει ο άντρας από τη δουλειά και εσύ μαγειρεύεις. Να σε λίγο την επιμένει, παντρεύτηκε μια, γιατί στον δρόμο έχει δει όλες τις ωραίες κοπέλες του κόσμου, στη δουλειά, στην τράπεζα, στο σούπερ μάρκετ. Έρχεται σπίτι και σε βλέπει σε κατάσταση ή αλλοφροσύνη. Μαλλιά λίγη ασπέρνα, ανακατεμένα, ιδρωμένη, μη πολύ το που ασχάλει σε κατάσταση υποφυλίας. Και περιμένεις τώρα εσύ. Τι πράγματα θα πλέω. Παπάς να λέγεται αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει. Πρέπει να σας μιλήσουν λάκτες στο φως, να συνέχεται. Να έρθουν στα ίσια σας. Και τη λέω μόνο γιατί δεν περιφύσει τον εαυτό σου. Που λέει αυτό είναι πνευματικό, που λέει είναι πάρα πολύ πνευματικό, τη λέω. Πάρα πολύ πνευματικό. Αγία στον Κύριε Λίγη τους αγαπώντας την επιπρέπεια τύπου σου. Ακούω. Ο ναός σου πρέπει να είναι επιπρεπής, όμορφος. Όπως είναι και εσύ αυτή, την καρδιόλου που είναι, σε προδιαθέτει όμορφα. Ο πιο σπουδαίος ναός της ευθύνης είναι όχι αυτός που είναι τσιμέντα, αυτός. Το σώμα σου, το κορμί σου, η ψυχή σου. Φτιάξτε το σώμα σου, δεν πίσω. Μου λέει μια κυρία, ο γιος μου λέει, είχαμε εδώ ένα κουπόνι σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα, που δεν το λέω να το διαφημίζω, για να κάνουμε δύο μέρες σπα, γιατί είχε χεστεί ο λαιμός μου, να κάνει μασάζ, θα πάω μια στην κόλαση. Και τι να πας στην κόλαση. Από το σπα θα πας στην κόλαση. Τέλος. Δηλαδή, όλη την ώρα θα ξεκώ ποιος θα πάει στην κόλαση. Θα πάω στην κόλαση που τα πνίζω, θα πάω στην κόλαση που είχα και μπάνιο, θα πάω στην κόλαση που είχα στο γήπεδο. Όχι, δεν θα πας στην κόλαση. Και της λέω ότι θα πας να περιποιηθείς τον εαυτό σου χωρίς να αρχίσεις μόνο. Άμα το κάνεις για να κάνεις επίδυση στην γειτονιά, είσαι εγωίστηκε. Φαντασμένοι. Άμα το κάνεις λέω για να είσαι όμορφη στον άντρα σου και στο παιδί σου, είναι προσφορά στην οικογένειά σου. Φρόντισε τον εαυτό σου. Ο άλλος είναι στο γυμναστήριο, καλά κάνεις και πας στο γυμναστήριο. Ένας άντρας μου λέει, αυτά που λέω δεν μπορεί να δεν απευθύνω εγώ προσωπικά να πληγώσω τον άνθρωπο που εξήγησε. Με συγχωρείτε να σα στα λέω τώρα. Μου λέει ένας άντρας, πάτε μου λες να αγαπήσω τη γυναίκα μου. Εντάξει. Εγώ δεν πάω να σου πω κάτι μεταξύ μα. Εγώ παντρεύτηκα, μου λέει ένα μοντέλο. Όταν την παντρεύτηκα, ήταν αγαπησιμότητα τη Αιτζία. Έτσι. Μπορούσε την χαραμάτα. Έτσι. Κάναμε τέσσερα παιδιά και πήρε 30 κιλά. Δεν είναι η Αιτζία τώρα, είναι η Σουκερμάνη τη Αιτζία. Δεν είναι η Αιτζία. Του λέω ότι δεν εντάξει, είναι εγκυμοσύνη. Δεν είναι εγκυμοσύνη, δεν πάτε. Είναι πίτσε με την πρώτη ρίτη στην κρούστα γύρω από το χώρο τη Κυμερή, τότε φυλαδέλφια και την πλήρη. Και κάτσε. Τρώει. Και το ρίξαμε στην εγκυμοσύνη. Πώ μου λέει να την αγαπήσω και να είναι το σπίτι μα να χαρώ. Στη γειτονιά βλέπω όλο το ειδών τη κοπέλα και τα λοιπά, όμορφε γυναίκε άρεσε. Και ειδικά μου έχει πάρει 30 λεπτά. Και όχι μόνο έχει πάρει. Δεν προσπαθεί να τα κάνει κάτι. Δεν ξέρω. Εγώ μην λέω και επειδή είμαι και σύμφωνο με τροφή και κάνω δίαιτε, δεν θέλω τώρα στο να διαφήμιση, αλλά άμα κάνει διατροφή θα κρατήσει. Προχτέ μου λέει το βράδυ, κοιμηθήκαμε και κάνει μια στροφή για να γυρίσει και πέφτει το χέρι τη επάνω και σαν κάτω ποτέ. Δεν νόμιζα να πέσει πόρτα από την πόλη. Το κοπανάκι στον ήλιο ήταν η γυναίκα μου. Τι χέρι ήταν αυτό, πώ είχε γυρίσει. Και μου λε εσύ, αγάπατη και πλησιασέτη και τρυφερότητε, πώ θα γίνει αυτό. Του λέω σε τι κοιτάς μου σε εξηγή. Τι κοιλιά είναι αυτή που έχεις. Πίνει πύρες, πύρες ατελείωτες και η πύρα πίνει το τριχάρι, φουσκώνει και κάνει σκυλιά. Αυτό είναι τεράστια κοιλιά και δεν μπορούσε να συνεχίσει τον εαυτό. Και μόνο δεν κοιμάται μόνο ανάσχεδα. Γιατί μπορεί να επιπλέει. Υπάρχει κενό, δεν μπορεί να συμβεί. Λέω και σύνδεση που είναι το δικαστήριο και αυτή θέλει τα μαλλιά σου, την εμφάνισή σου. Εμένα μου αρέσει όταν βλέπω κυρίες που είναι όμορφες. Πάρτε την εκκλησία και στείλτε όμορφες. Δεν θα πω. Μου λέει ότι διάβασα τους κύριους λίγο των Αγίων και οι Άγιοι ήταν εντάξει. Άμα αρχίσουμε τώρα αυτές οι προειδίες, εντάξει.
Διάβασε του φίλου στον Αγίου, μετά πάει σπίτι και αρχίσει με το κινητό που όλα τα κουτσοκολιά του κόσμου. Στου φίλου στον Αγίου το βρήκε αυτό. Καταλαβαίνω. Ό,τι θέλει, φίλοι τον Αγίου. Ό,τι δεν σε βολεύει, κάνει αυτό που σου αρέσει εσένα. Λοιπόν, και να λέτε ένα ενδιαφέρον στη γυναίκα σα και στον άντρα σα. Μια καλή κουβέντα. Πέστε μια καλή κουβέντα. Να του λένε αγάπη μου, μωρό μου, γλυκιά μου, καλή μου. Το λέω έτσι σαν ο Χρυσόστομος, στη γυναίκα σου να λες λόγια κολακευτικά, να λες λόγια γλυκά. Η γυναίκα, άμα της πεις τι όμορφη που είσαι, δεν σε πιστεύει. Τώρα σε πιστεύει. Σε πιστεύει. Αν το πιστεύεις, σε πιστεύει. Άμα την κοροϊδεύεις, καταλαβαίνω. Εγώ γι' αυτό πήρα 10 κιλά μετά τη χειροτονία. Μετά τη χειροτονία πήρα 10 κιλά, γιατί πρώτον πήρα αυτοκίνητο και καθόμουν να την οδηγούσα. Και δεύτερον, οι κυρίε επειδή του έλεγα τι ωραίο το φαγητό που φέρατε, θα φέρω στην Ισία τα ταπερά. Δώσ' του πανεκόπιτε, δώσ' του τεπλικά, δώσ' του παστίτσια, δώσ' του πίτσε, δώσ' του κίνα. Και όταν τη είπα μια κυρία, είπα τι φοβερή μαγείρε αυτό είσαι, το πείστε μου. Σα αρέσει πράγματι, τώρα με την εταιρεία πάτε πάω σπίτι να φέρω κι άλλο. Όχι, θα σα φέρω. Να έχετε στην κατάψυξη. Δεν έπαιρνα στην κατάψυξη. Έπαιρνα εδώ. Έτρωγα με αυτό, έτρωγα με το επόμενο και μου λέει ο άντρας να είναι γιατί δεν είσαι σε ένα όλη γυναίκα μου που μαγειρεύει και εμένα μέχρι του πεταματού. Λέω να σου κάνει. Σίγουρα σου μαγειρεύει, αλλά εσύ δεν τη λε να κάνει κουβέντα. Τη λε συγχαρητήρια, τη λε ευχαριστώ. Και μου λέει πάντα τι να κάνω, μέρα να λέω ευχαριστώ για το φαΐ. Κάθε μέρα, σα ευχαριστώ. Ωραίο το φαγητό σου. Ωραίο τα μακαρόνια του κοιμά. Τέλειο το παιδί στο μαζί σου. Τέλειο. Η Μεσαμέ είναι τέλεια. Συγχαρητήρια. Πε και καλύτερα. Ωραίο το σπίτι. Ωραία τα κόσμηση. Ωραίο το σεμέ. Που σπάει το σπάει πάνω στην πλάσμα, στην τηλεόραση, έτσι και πέρα. Ωραία. Άστο εκεί. Για να μπορεί ο παρουσιαστής να κάνει έτσι. Να πήγασε, είναι και αυτό ένα μυστικό, να μπορείς τη ζωή σου να είσαι ευέλικτος. Στρίψε την ώρα και το τιμόνι, στρίψε το τιμόνι, όχι όπως το πες τέλος, αλλά ξέρετε. Πήγα σε ένα σπίτι της λόγια εμείς, αυτό δεν ταιριάζει με την περισσοβάλλη, γιατί δεν βλέπεις την ώρα σε ένα μισό μέτρο σε μένα να κρέμει. Όχι πάντα, λέει, κίνηθες, είναι πολύ ωραίο. Δεν μίλησα, αλλά κοίταζα το ρολόι, δεν αφήνω, δεν υπάρχει σε άμα το άνθρωπο, ο οποίος δεν σηκώνει επιρροή να τον φτιάξει στον λόγο, δεν σημαίνει. Δυστυχώς, πολλοί στην οικογένειά τους είναι πολύ σημαντικοί. Ό,τι πει στο μυαλό τους, τελείωσε. Τελείωσε. Αυτή η γυναίκα, αν παντρευτείς με τέτοια γυναίκα, να το ψάχνει στον Θεό, θα είναι άγιος. Σίγουρα. Δεν μην αμφιβάλλεις. Αν έχει πείσμα ο άντρας ή η γυναίκα, ο άλλος σύντροφος, σύζυγος, θα πάει στο παράδεισο. Σίγουρα. Δεν μου βγαίνει από το μυαλό, εγώ δεν το μπορώ αυτό. Εμένα μου αρέσει τον άνθρωπο που είναι ευέλικτο. Σαν το κερί, το καθαρό της Εκκλησίας που τον γυρίζεις έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό. Είπαμε αυτό, αλλάξαμε το πρόγραμμα, δεν πειράζει. Όχι. Το παιδί δεν θα πάρει η χρόνια, γιατί την πίτσι είπα εγώ. Δεν πρέπει μόνο να συζητήσουμε αυτό που δεν θα συζητήσουμε καθόλου. Ούτε συζητάνε μερικοί, ούτε αλλάζουν γνώμη. Τέλος. Δώσ' μου να πάρω κάτι να ψωνίσω, δεν θα το πάρεις από το φορά, γιατί δεν έτσι θα το πω. Ούτε συζήτηση, ούτε διάλογος, τίποτα τίποτα. Εάν δεν υποτεθείς μετά, να πάρεις μια τέτοια, ένα τέτοιο. Μερικοί τσιμπούνται στην οικογένειά τους, δεν δίνουν ούτε τρώνε. 15 μέρες το ίδιο φαγητό. Εντάξει, τελείωσε. Πέταξε και λίγο, δώσε στα σκυλάκια στα. Όχι, ρε, δεν μου δίνω άντρα να σου δίνει τίποτα. Τσίμα, τσίμα, τα μετράει όλα. Τα μετράει όλα. Ούτε ρέστα μου αφήνει, τα δύο δεν κρατούσε. Τα παίρνει πίσω και θα. Δεν παιδί μου, λίγο πιο στα οικονομικά. Στο παιδί σου να δίνει ένα κέρασμα, ένα πετάευρο, ένα δεκάευρο, ανάλογα την ηλικία. Έτσι, ανάλογα την ηλικία. Δίπατο σε ώρα, ότι το κάθε σπίτι έχει τα δικά του. Όπω καταλαβαίνετε, εσύ είσαι τα δικά σου, ο άλλο είναι τα δικά του. Μερικοί τώρα από ό,τι και λέτε, πάτε αυτά που λένε σε εμά δεν μα αγγίζουν, γιατί είμαστε πολύ καλά. Είστε πιο τυχεροί. Μακάρι αυτά που
που είπα να σας φανήκανε άσχημα. Και να πάτε αυτός ο παπάς που θέλετε. Εμείς είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Χαίρομαι. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Να είστε αληθινοί. Να μην είστε δίθεν και υποκριτές. Να μην ζηλεύετε και να μην φορτώνεστε πάνω στον άλλον. Και να βρει ο άντρας της γυναίκας τα μυστικά και η γυναίκα του άντρα τα κουμπιά. Η γυναίκα κρατάει τον άντρα, τον έχει όπως θέλει άμα θέλει. Όταν ήθελες να πάρει το γεράκι σου και το ωραίο που είδες στο ίντερνετ, τον είχες μια εβδομάδα ίσον η νερά για την γλυκιά. Πήρες το 100 ευρώ, άντε γεια, αρχίσαν τους καμπάκες, θα τους ασφαλίσω. Άμα θες το κάνεις που θες. Και προσοχή στην δοσολογία της αγάπης. Να μην παρατείνουμε στον άλλο. Έχω τώρα ένα ζευγάρι που συζητάμε και μου λέει: πάτε εδώ πέρα, θέλω να χωρίσουμε. Θέλω να χωρίσουμε. Θέλω να χωρίσουμε. Και τι μου λέει, τι μου καταπιέσω. Δεν λέω μην καταπιέσεις. Αυτό τι είπα. Επειδή από του γονεί του είχαν ασφάλεια, την πνίγει. Την πνίγει στη γλύκα. Και αυτό δεν είναι δόση. Δεν είναι δόση. Δεν μπορεί να βάλω στο πέμπτο κατά ίδια. Θα λυμωθεί. Έτσι. Και του λέω: πρέπει να δεν έχει τελικέ ταινίε. Η κάθε γυναίκα θέλει τον τρόπο. Άλλη θέλει να τη λες όλη μέρα σαν αγώ. Άλλη άμα το λες όλη μέρα, το βαριέται. Θέλει να το στηριχθεί, να το απευθυνήσει. Αυτή η δουλειά σου, μάλλον δεν θέλει συνέχεια να το λες. Δεν μπορώ να το αγαπώ πολύ. Μην τη το λες όμως. Μην τη το λες. Θα το ζητήσει. Θα το ευχαριστώ πολύ. Είδε, αυτό δεν βγαίνει. Θα του δώσει λίγο νερό. Και το σεμινάριο. Για το μικρόφωνο. Παντού πιάνουμε τα σεμινάρια. Ποιο δεν παίρνει σχέση, στου πάθου θα πάμε. Στο μακαρίτι. Το σεμινάριο συνεχίζεται. Σε όλα μα και όλα. Και στα πόδια μα σε μένα, κύριε Γιώργο. Τώρα το πα. Το πα. Μου στείλε ποτέ μια φωτογραφία το κόσμο, δεν θέλει. Το σεμινάριο δεν είναι σε ένα ξενοδοχείο, είχε μια εκδήλωση, παίρνει ένα σκύλο με τη γυναίκα του
Και του λέει ένας φίλε, έλα κάτσε εδώ μπροστά. Και λέει αυτός, δύο θέσεις. Είμαι τη γυναίκα μου, έχει δύο θέσεις. Έρχομαι, αν δεν έχει γυναίκα μου, είναι η γυναίκα μου. Και σε ένα μαγαζί που ήταν να φάω, πήγα σε ένα εστιατόριο, έβλεπα ένα ζευγάρι που έβγαινε έξω και κοίταζα πώς ο άντρας άνοιγε την πόρτα στη γυναίκα του και της έπιασε τη μέση και της έδινε να βγει, να βγουν έξω. Φαινόταν όλη του η φροντίδα, η προστασία, η τιμή, είναι η γυναίκα του, σαν να πάω. Θέλω να το δείξω αυτό, είναι παράδοσος. Θέλω να πάω. Να της πεις τι ώρα εδώ, είμαστε μαζί, τι θα έκανα σε σένα. Αν δεν είχα και εσένα, τι θα ήμουν στην κυρία, χωρίς να μην έχεις να τα κάνεις πράγματα. Άμα όσο τραγούδα θα πεις. Θα σου πει αγάπη μου, τι έπαιρνες. Μπράβο. Δεν σε πιστεύω, εσύ είσαι. Είσαι σίγουρα εσύ. Τσί πιστεύω. Έτσι κρατεί ο γάμος. Γιατί μετά θα περάσουμε τα χρόνια, θα γεράσουμε, θα αλλάξουμε με το ζόρι. Κοίταξε όταν γεράσεις, αλλάζεις, αλλά είναι λόγω γύρατος. Γιατί είδα μια κυρία παντρεμένη, την εξομολογούσα για τους χρόνους τώρα. Όταν ήρθε ήταν πολύ παθμό, πολύ νεύρα. Νεύρα, και στην εξομολόγηση η νεύρα. Άμα καθυστερούσε να πει, είχε νεύρα. Πάτε γιατί κρεμπεύει την κυρία, δική μου σειρά. Δεν έλεγα με την πολλή μας. Να πεις, να φύγεις και να ξεχάσεις. Πέρασα τα χρόνια και λέω, βλέπω ηρεμήσατε, μπράβο. 20 χρόνια σας ξέρω, έχετε αλλάξει πάρα πολύ. Έχετε γλυκάνει, έχετε γαλινέψει. Γιατί κυρίε και κύριοι, μου λέει πω απογοήτευση μου λέει. Δεν γαλινέψα, μου λέει. Γέρασα. Και μου φύγει η δύναμη μου, αν δεν είχε ένα λαό που πράγει να το πω. Αν μπορούσα να το έκανα. Αλλά πάντα λέει να τσακωθεί. Πρέπει να μπορεί. Και με τον άλλο σα λέω, γιατί δεν έχω και τα αγαπημένα σχέση. Ναι, γέρασα και αυτό. Έχει πάρει λέει και την κάτω μα ένα. Και τώρα τελευταία είναι από δύο ώρε. Οπότε στις 8 η ώρα το βράδυ βάζει τη μασένα και βάζω τη τηλεόραση και μου μιλάει. Και του μιλάω, δεν καταφέρει να κάνει μια ώρα, πάτε με μένα τηλεόραση. Το πλήρουμε και οι δυο ησυχία στο σπίτι, ούτε καμπά είμαστε λίγο πιο ευτυχισμένοι με την οικογένεια. Λόγω του φαμπάρα και μασένα. Και στο εγώ νόμιζα ότι έχετε κάνει αγώνα να γίνετε ευτυχισμένοι σε μένα. Δυστυχώ λέει δεν αλλάξαμε πολύ. Αλλά τα γεράματα μα άλλαξαν. Τα γράμματα σαν λόγια. Και δυστυχώς μερικοί τα καλά σας τα λόγια στον συγγενή σας, τον άντρα σας, την γυναίκα σας, τα λέτε δυστυχώς. Θα το πει να δεις. Τα λέτε μερικοί μετά. Στην κυρία και αυτούς. Πολύ σε φέρνεις με αυτή την κυρία, αγγελίδης και όλα τα ποίηματα του κόσμου. Ήταν μια κυρία, στην κυρία του άντρα της ή του εκλάψαν και οι πέτρες.